Έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Σοφιανό. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με το κουκουέ? Έχει καταλάβει τα μέσα. Βλέπω τον κουτσούμπα στις τηλεοράσεις, τον Σοφιανό στα ραδιόφωνα. Τι συμβαίνει? Καλημέρα. Καλημέρα σας. Στην Αλφα Αθηνών είναι ο κύριος Σοφιανός, υποψηφιός βουλευτής. Δεν τους πολύ νοιάζει. Το κόμμα τους νοιάζει αυτούς. Ωραία, είναι και μέλος του πολιτικού γραφείου, της Κεντρικής Επιτροπής. Όχι, γιατί τους βγάζουν στην τηλεόραση και λένε, πες σε ποια περιοχή με, πες. Άμα είναι από το κουκουέ, δεν τον νοιάζει να πει. Λέει, πες για το κουκουέ και είμαστε εντάξει. Καλά τα λέω. Τι κάνουμε, καλημέρα. Καλά είμαστε. Παλεύουμε εδώ. Ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται. Με τις εκλογές είναι αυτές. Τι γίνεται, ρε παιδιά, δεν κουνιέται φίλο να πούμε. Παρατήθηκε η Μοροπούλ τουλάχιστον κάτι τώρα. Σήμερα με κάτι έχουμε και ασχολούμαστε. Αλλιώς πήγα σε ταβέρνα να φάω και δεν μιλούσαν πολιτικά δηλαδή. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο κλίμα. Νομίζω ότι είναι κόσμος ο οποίος δεν ενθουσιάζεται με την προοπτική είτε του ενός είτε του άλλου. Είναι κόσμος που δαγκωμένα κάνει επιλογές. Εμείς προσπαθούμε σε αυτές τις μέρες με μια έντονη εκλογική δραστηριότητα να αναδείξουμε το πραγματικό δίλημα που πιστεύουμε ότι μπαίνει μπροστά στον κόσμο με βάση και το νέο συσχετισμό που διαμορφώθηκε μετά τις ευρωεκλογές εντός του διπολισμού. Ποιος θα είναι απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση, ποια δύναμη είναι εκείνη η οποία μπορεί να πρωτοστατήσει στην ανάσχεση μέτρων που έχουν προαποφασιστεί, στο να αδυνατήσουμε, αν θέλετε, όλη αυτή την επιθετική πολιτική που ακολούθησε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και είναι σίγουρο ότι θα ακολουθήσει και η επόμενη, για να μπορέσει ο λαός μας να πάρει ανάσες. Αυτό υπηρετεί ο στόχος για ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα απέναντι σε ένα διπολισμό ο οποίος είναι ταυτισμένος κυριολεκτικά στις στρατηγικές επιλογές. Και στα πώς τώρα, ο Τσίπρας λέει ότι οι άλλοι είναι νεοφιλελεύθεροι, καθαροί. Εντάξει, τώρα αυτά μπορούμε να λέμε πολλά, αλλά 4,5 χρόνια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζοντας μαζί το μνημόνιο με τους νεοφιλελεύθερους, διατήρησε στο σύνολο όλους τους εφαρμοστικούς νόμους των προηγούμενων μνημονίων και κυριολεκτικά έβγαλε τη βρώμικη δουλειά αυτά τα 4,5 χρόνια και ξέπλυνε τη Νέα Δημοκρατία. Κυριολεκτικά την ξέπλυνε τη Νέα Δημοκρατία, συμβάλλοντας και σε ένα κλίμα στον κόσμο ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν, να μειώνονται οι προσδοκίες, να μειώνονται οι εκδικήσεις. Η αλήθεια είναι ότι, βέβαια εντάξει, εσείς λέγατε πάντα ότι το αριστερά είναι πολύ αόριστος όρος και δεν μας λέει τίποτα, αλλά έχει κάνει τόση ζημιά ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την έννοια της αριστεράς. Ναι, αλλά δεν μπορείς να... Θεωρείτε δηλαδή εσείς ότι είναι οι δύο όψεις του νομίσματος? Ακούστε, προφανώς είναι διαφορετικά κόμματα με διαφορετικές διαδρομές και με διαφορετικά ακροατήρια. Αλλά το νόμισμα, ξέρετε, κρίνεται με την καθημερινότητα του κόσμου. Με το ποια πολιτική υλοποιείται στα εργασιακά, στα οικονομικά, στη φορολογία, στο ασφαλιστικό, στα θέματα τα οποία αφορούν την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας και το ρόλο της Ελλάδας εντός του ΝΑΤΟ. Και όλα αυτά, αν τα δεις ένα-ένα, αναλυτικά, τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς συνέχισε από εκεί που έκαναν οι άλλοι, καταλήγει σε ένα συμπέρασμα ότι ταυτίζονται στρατηγικές επιλογές και αυτές οι στρατηγικές επιλογές καθορίζουν τη ζωή μας. Άρα είναι επικίνδυνη η πολιτική τους, αυτή η πολιτική που εφάρμοσαν 4,5 χρόνια και είναι και επικίνδυνη η πολιτική που θα εφαρμόσουν οι επόμενοι. Ναι. Γιατί είναι στα ίδια αχνάρια. Ένας κόβει και ο άλλος ράβει. Υπάρχει τώρα, έχει ανέβει πολύ και το θέμα το εθνικό δηλαδή. Ναι. Δεν ξέρω τώρα εσείς τι λέτε για όλο αυτό. Το θεωρείτε μούφα όλο αυτό το πράγμα? Τι. Να σας πω, δεν είναι χαρακτηριστικό αυτής της ταύτισης ότι η περίφημη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας, κάνοντας την Ελλάδα πρωτοπαλίκαρο του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων, είναι κοινή πολιτική και των δύο? Δεν είναι στοιχείο προβληματισμού, εφησυχασμός που καλλιεργείται? Καλά τώρα, εγώ για να είμαι ειλικρινής νομίζω ότι πιο φιλοαμερικάνος ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ από τους Νεοδημοκράτες. Κατά ομολογία και του κύριου Πάιατ είχαμε την καλύτερη κυβέρνηση για τις ελληνοαμερικάνικες σχέσεις μετά τη μεταπολίτευση. Εντάξει, αλλά... Αλλά εκφράζει και μια σιγουριά ο Αμερικάνος πρεσβευτής ότι ανεξάρτητα... Και με τους επόμενους μια χαρά θα είμαστε. Ανεξάρτητα του αποτελέσματος η δουλειά θα συνεχιστεί και από τους επόμενους. Τα λέω αυτά γιατί είναι στοιχείο προβληματισμού, ιδιαίτερα σε συνθήκες που ενισχύεται η προκλητικότητα της Τουρκίας, η οποία δεν αφορά μόνο κάποιους σχεδιασμούς του Ερντογάν, είναι στρατηγικές επιλογές της τουρκικής άρχουσας τάξης, η αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου, η αναβάθμιση του ρόλου της στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, και αυτήν την περίοδο
είναι, αν θέλετε, προβληματικό, επικίνδυνος ο εφησυχασμός που καλλιεργεί η κυβέρνηση και το ότι διαφημίζει τις ισχυρές συμμαχίες, συμμαχίες οι οποίες η μεν Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί, λέει, με ανησυχία τις εξελίξεις. Ναι, κάτι και αυτό. Ναι, κάτι είναι και αυτό, τον ανησυχούν, και απ' την άλλη οι Αμερικάνοι ζητούν αυτοσυγκράτηση από όλα τα μέρη. Εσάς σας ανησυχεί η τουρκική προκλητικότητα? Μας ανησυχεί η τουρκική προκλητικότητα και μας ανησυχεί η πολιτική της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας να επενδύει στους σχεδιασμούς των υπεριαλιστών στην περιοχή, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται αυτή η προκλητικότητα. Δεν αντιμετωπίζεται, αντίθετα ρίχνει λάδι στη φωτιά. Τέλος πάντων, να κάνω μια παρένθεση. Αυτός ο Πάιατρε, παιδί μου. Εντάξει, μια γενική αμερικάνικη πολιτική. Αλλά πρέπει να είναι πολύ αποτελεσματικός. Πέρασε από την Ουκρανία, τα έκανε μαντάρα, έφυγε. Ναι, κατεβαίνει εδώ πέρα, λύνει το Μακεδονικό, γεμίζει βάσεις. Υπουργό Εξωτερικό να το δούμε. Το ΗΠΑ κάποια στιγμή. Μα την Παναγία. Νομίζω ότι βρίσκει και τα κάνει. Προφανώς. Ναι, αλλά στην Ελλάδα και τα έκανε. Έχει εξασφαλίσει τη συνέχεια αυτής της πολιτικής. Ο διαβολικά καλός Τραμπ, όπως είπε ο Πρωθυπουργός πριν από 2 χρόνια. Του εξασφάλισε και δουλειές, μια σειρά εκατομμύρια που θα δοθούν για ανατοϊκές δαπάνες, άρα κάνει καλά τη δουλειά του. Νίκο, να σου πω τώρα κάτι. Ναι. Βλέπω τις δημοσκοπήσεις, όμως δεν σας βλέπω να ξεπετάγεστε. Πάλι εκεί πέρα. Πιστεύω ότι μέχρι και τις εκλογές το πραγματικό δίλημα μπορεί να καθορίσει την ψήφο και τη στάση ενός κόσμου αριστερού, αγωνιστή, ενός κόσμου που αυτά τα 4 χρόνια πάλεψε απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ενός κόσμου ο οποίος δεν ταυτίζει την έννοια της αριστεράς με όλο αυτό που είδαμε αυτά τα χρόνια, και αυτός ο κόσμος νομίζω ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά, μπορεί να ενισχύσει εκλογικά το ΚΚΕ. Για να δούμε. Λοιπόν, στο debate, εντάξει, θα πάτε κανονικά, εσείς δεν έχετε θέμα. Θα πάτε. Η ημερομηνία ψάχνουν όμως. Σήμερα συνεδριάζει διακομματική. Το θέμα είναι η ημερομηνία, και το θέμα είναι επίσης ότι εμείς δεν επενδύουμε σε κόλπα και σε επικοινωνιακά τρίκ κάποιους άσους από το μανίκι που θα βγουν το βράδυ του debate. Ναι. Επενδύουμε σε μια πολιτική συζήτηση που δουλεύει την πείρα που έχει ένας κόσμος όλα αυτά τα χρόνια, που μπορεί να εκφραστεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, με ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα. Μάλιστα. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Και εγώ καλημέρα σας. Γεια. Καλημέρα σας.